Welcome to the Astir Palace Resort in the Athenian Riviera. My name is Maro Tsikhla and I'm sales executive in charge of the France, Benelux, Spain, MICE markets as well as for the Eastern Europe. We are now at the Presidential Suite of Arion, a luxury collection resort and spa, and I'm happy to introduce you to this monthly recipe contest by presenting the famous Greek dish of Garidas Saganaki or shrimp sauté. Through our monthly Epicurean journey, we get to know Greece, starting from Athens city centre and the coastal line, and ending to the Peloponnese and the island of Rhodes. This gastronomic competition gives you the opportunity to get acquainted with our cuisine, which is a great part of our civilization, and to qualify for a unique prize, which is a 4 Medusa Cups by Gianni Versace. Today, our sous chef Kostas Katsiounis will give you a precious advice on how to prepare this delightful recipe. Enjoy. Σας καλωσορίζω στο Astir Palace Resort. Είμαι ο Κώστας Κατσαούνης, sous chef στο Arion Resort and Spa Luxury Collection και θα κάνουμε μια συνταγή παραδοσιακή της Γαρίδας Σαγανάκη. Μια συνταγή που μπορούμε να τη βρούμε σχεδόν σε όλες τις ταβέρνες, είναι ένας εκλεκτός μεζές και θα ξεκινήσουμε από τα υλικά μας. Εγώ έχω κάνει μια προετοιμασία γι' αυτό. Έχω ψιλοκόψει τη ντομάτα μας που είναι για τη σάλτσα, φρέσκια ντομάτα. Έχω τις πιπεριές, πιπεριά τσίλι, να δώσει μια πιο πικάντικη γεύση. Λίγο ντομάτα κονκασέ, το σκόρδο μας. Πάπρικα, γλυκιά, μαϊντανό και φέτα κομμένη σε κύβους. Το ούζο μας και το ελαιόλαδο συστατικά που θα χρησιμοποιήσουμε για την Παρασκευή. Ας ξεκινήσουμε με την σάλτσα μας, ώστε να έχουμε το χρόνο μετά να κάνουμε και τις γαρίδες. Δεν σας είπα για τις γαρίδες. Τις γαρίδες τις έχω καθαρίσει, έχω αφαιρέσει το έντερο που σε αυτό υπάρχει άμμος και πρέπει να το βγάλουμε για να μην μας δώσει στο συνέχεια στο στόμα μας μια του άμμου γεύση ή τι. Ξεκινάω με τη σάλτσα, βάζοντας λάδι. Αυτό προσθέτω και τις πιπεριές. Το ψήλι. Αφήνω να το καθαριστώ. Ντομάτα τη φρέσκια, γιατί
έχουν τα υγρά της φύγει. Λίγο ντομάτα κασέ. Αφήνουμε τη σάλτσα μας να βράσει. Στη συνέχεια έχουμε τις γαρίδες. Βάζουμε λίγο ελαιόλαδο στο λιγάνι μας. Αλατίζουμε. Έχει κάψει το λάδι μας. Σοτάρουμε τις γαρίδες. Κοιτάζουμε τις γαρίδες και από τις δύο πλευρές. Αφού έχουν πάρει χρώμα από μία πλευρά και έχουν γυρίσει, βίνουμε με ούζο. Εδώ πρέπει να σας πω ότι η συνταγή αυτή για να ολοκληρωθεί πρέπει να μπει στο φούρνο. Αυτή είναι η παραδοσιακή εκτέλεση. Λόγω ότι εδώ δεν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, δεν υπάρχει ο φούρνος, μια άλλη εκδοχή είναι να γίνει η σάλτσα μας, μέσα σε αυτήν και οι γαρίδες. Γι' αυτό το λόγο εδώ, σε αυτό το σημείο, θα προσθέσω τη σάλτσα μέσα στις γαρίδες, ώστε να γίνουν σάλτσα και γαρίδες να πείσουν γεύση και αρώματα, πράγμα που θα γινόταν στο φούρνο.
προσθέσουμε λίγο πάλι. Πάνω στη φέτα από πάπρικα, προσθέτω λίγο στο τέλος. Για να δώσω λίγο χρώμα που θα έπαιρνε στο φούρνο η φέτα, θα το κάνω αυτό με τη βοήθεια της φλόγας μέσα από αυτό το φλόγιστο. Thank you, Chef. If you enjoyed this lesson, don't hesitate to try preparing this dish for your family. I'm sure you will all enjoy it. In order to participate to our competition, we invite you to suggest an ingredient to be added in this recipe by explaining why you think this could make the difference. Our chef will review all suggestions and will decide which participant will earn the award. Stay tuned for next month's recipe and bon appetit!